Μια μεγάλη συναυλία, μια σπουδαία εκδήλωση πολιτιστική για έναν σπουδαίο, πολύ μεγάλο καλλιτέχνη και δημιουργό, τον Σταύρο Ξαρχάκο, διοργανώνει το ΚΚΕ αύριο το Σάββατο στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στις 7.30 ώρα και έχουμε για να συζητήσουμε για αυτή την εκδήλωση μαζί μας τον Θοδωρή Χιόνι, μέλος του Πολιτικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Καλημέρα. Καλημέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά με υγεία πάνω απ' όλα. Προξενεί ενδεχομένως σε κάποιους ερωτηματικά πώς το ΚΚΕ επέλεξε τον κύριο Ξαρχάκο, έτσι. Ναι. Θεωρούμε ως ένα βαθμό το ότι είχαμε και υποχρέωση να τιμήσουμε αυτόν τον σπουδαίο συνθέτη και μεγάλο δημιουργό, όπως έχουμε ανάλογα ξανακάνει για άλλους μεγάλους δημιουργούς. Άλλωστε ο Σταύρος ο Ξαρχάκος είναι ανάμεσα στη Μεγάλη Τριάδα. Ναι. Στη Μεγάλη Τριάδα. Εννοείται Χατζηδάκη Θοδωράκης Ξαρχάκος. Ναι. Ναι, των πολύ σημαντικών του ελληνικού τραγουδιού, που μάλιστα είναι ζωή. Σωστά. Και έχει μεγάλη σημασία ότι και στη συναυλία αφιέρωμα που διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας θα διευθύνει ο ίδιος. Μάλιστα τη συναυλία, άρα καταλαβαίνουμε ότι κάτι τέτοιο αποκτάει μια πολύ μεγάλη σημασία. Είναι ένα ξεχωριστό πολιτιστικό δηλαδή γεγονός. Και ήδη αυτό φαίνεται από την ανταπόκριση του κόσμου. Ναι. Αναμενόμενο, φαντάζομαι ότι η ανταπόκριση του κόσμου θα είναι τεράστια, κύριε Χιόνι. Εγώ θα στεκόμουν και στις δηλώσεις του Σταύρου Ξαρχάκου, γιατί μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση αυτό το οποίο δήλωσε, το ότι ποτέ του κανένας κομματικός οργανισμός δεν τον τίμησε και ότι ο πρώτος που τον τιμά είναι το ΚΚΕ. Έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό. Ναι, η δήλωσή του είναι ότι είναι η πρώτη φορά που ένα κόμμα τιμά εμένα και το έργο μου. Και γι' αυτό αισθάνομαι την ανάγκη, δήλωσε ο ίδιος, να ευχαριστήσω τον Γενικό Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ για αυτή την πρωτοβουλία. Αυτό επιβεβαιώνει ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει και το έχει αποδείξει ξανά και θα κριθούμε βέβαια και αύριο, ότι έχει την ικανότητα να μπορεί να τιμάει και να αναδεικνύει το έργο μεγάλων καλλιτεχνών όπως είναι του Σταύρου Ξαρχάκου, ένα έργο που έχει με πολύ μεγάλο εύρος, πολύ επίπεδο, πολύ σχιζές, και έχει μεγάλη σημασία αυτό. Άλλωστε το ότι εμείς παλεύουμε και τραγουδάμε είναι παλιά παράδοση του κινήματός μας, του κομμουνιστικού κινήματος αυτό, να παλεύουμε και να τραγουδάμε για έναν ανώτερο πολιτισμό, για μια δίκαιη κοινωνία. Και σε αυτό και το έργο του Σταύρου Ξαρχάκου νιώθουμε ότι συνεισφέρει σε αυτόν τον αγώνα. Άλλωστε είναι ένα έργο το οποίο έχει οι σημαντικές σπουδές και η γνώση, οι μουσικές γνώσεις του Σταύρου Ξαρχάκου, οι οποίες συναντήθηκαν με τη λαϊκή μας παράδοση. Έχει ζυμώσει μέσα στο έργο τη λαϊκή με την κλασική και την πιο σύγχρονη μουσική, δημιουργώντας ένα δικό του μουσικό κόσμο, ο οποίος έχει ακουμπήσει και εκφράζεται μέσα στις μελωδίες του και τα βάσανα και η καημή του λαού και της φτωχολογιάς, αλλά με ένα λεβέντικο τρόπο. Γι' αυτό κιόλας διαπερνάει μια δυναμική της μελωδίας του Ξαρχάκου, η οποία έχει μια δυναμική αξιοπρέπειας και περηφάνειας, πράγμα το οποίο διαμορφώνει αυτό το μουσικό κόσμο, συγκινεί τη λαϊκή ψυχή. Και γι' αυτό μπορεί να είναι η πρώτη φορά που συναντιόμαστε σε μεγάλη συναυλία, όμως έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές, αμέτρητες στιγμές, όλα αυτά τα χρόνια με τα τραγούδια του. Και με τους καημούς που εκφράζουν τα τραγούδια του. Και με τους καημούς που εκφράζουν οπωσδήποτε τα τραγούδια του. Εγώ ήθελα να, δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω αυτό. Θεωρώ το ότι έτυχε, αλλά πέτυχε που λένε και ορισμένοι, να γίνεται μια αναφορά τώρα στον κύριο Ξαρχάκου και να γίνεται αυτή η εκδήλωση, ο οποίος έχει μελοποιήσει ένα από τα μεγαλύτερα έργα αντιμοναρχικά που έχουν γίνει, και το αναφέρουμε στις μέρες
και στα γεγονότα που διαδραματίζονται αυτές τις ώρες. Του Ιάκωβου Καμπανέλη, το μεγάλο μας τσίρκο. Ναι, για το μεγάλο μας τσίρκο. Ναι. Αναφέρεστε. Δεν είναι. Κοίτα να δεις, Μιχάλη, πριν μερικούς μήνες πραγματοποιήθηκε μια από τις μεγαλύτερες και επιτυχημένες απεργίες. Ναι, για σε 9 το Νοέμβρη, λέτε. Ναι. Ναι. Ένα από τα συνθήματα, άμα θυμάμαι, καλά το θυμάμαι, από τα βασικά συνθήματα ήταν «Λαϊμις φίξ άλλο το ζωνάρι». Ναι, 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 παρμένο από αυτό το αριστούργημα. Από αυτό το αριστούργημα. Ναι. Έτσι είναι. Πώς έρχεται... Βέβαια, ναι. Βέβαια, άμα θέλουμε να συζητήσουμε και για την, και για την επικαιρότητα που έχουν ορισμένα στοιχεία του έργου, εντάξει, οπωσδήποτε η μεγάλη τέχνη έχει την ικανότητα να ταξιδεύει στον χρόνο. Βέβαια. Βέβαια, ό,τι έχει ακουμπήσει, ό,τι έχει ακουμπήσει το, τα βάσανα του λαού μας, την ιστορία του τόπου μας, οπωσδήποτε έχει μια διαχρονικότητα και δένεται με τη σημερινή, με τη σημερινή κατάσταση. Ένα όμως στοιχείο που έχει σημασία να ξεχωρίσουμε για τον Σταύρο Ξαρχάκο είναι το εξής, ότι αν και πολύ διακριτικός, αθόρυβος, εσύ που είσαι και δημοσιογράφος, το γνωρίζεις, ας πούμε, και καλύτερα, ότι έχει πολύ μικρή παρουσία σε μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ναι, σχεδόν μηδενική, σχεδόν μηδενική. Έτσι, σχεδόν μηδενική, και είναι αντίστροφο το τι έχει προσφέρει. Το αποτυπώματος. Έτσι, το αποτυπώματός του. Ένα ιδιαίτερο στοιχείο είναι το εξής, ότι διακριτικά και αθόρυβα βοηθάει τη νέα γενιά. Ναι. Αλήθεια είναι αυτό. Να θυμίσουμε το γεγονός του καλοκαιριού. Βέβαια. Στη Σύρο αναφέρεσαι. Τις ίδιες μέρες. Και ήταν αυτό, γιατί δείχνει δύο κόσμους. Τις ίδιες μέρες που σε βραβεία μουσικά κάτω στο Φάληρο μεγάλων εταιριών παίζανε μπουνιές, κλωτσές. Έτσι... Διάφοροι που έχουν στηριχθεί από εταιρείες μάνατζερ που έχουν εκφυλήσει τη μουσική και βρωμίζουν και τη συνείδηση της νεολαίας, νομιμοποιώντας την ναρκοκουλτούρα, το σεξισμό, τον ανταγωνισμό, το χρήμα, την απαξίωση. Τις ίδιες μέρες ο Σταύρος Ξαρχάκος, ένας τόσο μεγάλος δημιουργός, σε μια ταβέρνα στη Σύρο, πήρε την πρωτοβουλία σε παιδιά νέα που είχαν μουσικά όργανα να τους διευθύνει όμορφα, να τους διευκολύνει να παίξουν τη Φραγκοσυριανή. Ναι. Ναι, μεγάλη στιγμή. Και αυτό δεν είναι μια στιγμή. Ήταν μια στιγμή που ήρθε και σε αντίφαση ανάμεσα σε δύο κόσμους. Αλλά αυτό το χαρακτηρίζει, γιατί βοηθάει ακριβώς η νέα γενιά μέσα από τον πολιτισμό να σηκωθεί πιο ψηλά, να δει ευρύτερα και σωστά. Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας. Είναι Σάββατο 7.30. Έτσι. Όλοι οι δρόμοι τώρα οδηγούν κάτω στη θάλασσα, στη συναυλία αφιέρωμα στο ΣΕΒ για τον Σταύρο Ξαρχάκο. Ευχαριστώ πολύ και πάλι για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Για χαρά. Καλή συνέχεια.